Μόλις τελειώσει ο προθέρμανση και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με τον Ολυμπιακό Θεσσαλονίκης. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είμαστε δύσκολα βαθμολογιά. Πάμε λίγο πιο πίσω. Γιατί σήμερα έχουμε μια μεγάλη διαδρομή εδώ με τον Κωστή. Συγκεκριμένα θα περάσουμε όλη τη Θεσσαλονίκη και θα βγούμε εκτός πόλης για να πάμε στο γήπεδο της Καρδίας. Σήμερα θα ήταν η ευκαιρία μου να κάνω το 4-4 σε αγώνες πρωταθλήματος χωρίς γκολ, ώστε σιγά σιγά όσοι με αμφισβήτησαν να πάρουν μια απάντηση μέσα από το γήπεδο φυσικά. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο πολύ όμορφο γήπεδο της Καρδίας και πάμε γρήγορα να μπούμε και να δούμε τα αποδυτήρια. Αρκετά μικρά η αλήθεια είναι, αλλά πάμε να δούμε την ενδεκάδα μας για σήμερα. Όπως και το σημερινό μας πρόγραμμα και αυτές είναι οι συστατικές φάσεις, δεν σας τις δείχνω, καταλαβαίνετε γιατί. Ώρα όμως για να δούμε το γήπεδο, πλαστικό αυτό, αρκετά καλή ποιότητα. Και αυτή είναι η κερκίδα που θα γέμιζε αργότερα με φίλους της ομάδας και δυστυχώς όχι μόνο αυτούς. Τέλος πάντων, ο coach έχει ήδη ετοιμάσει την προθέρμανση της ομάδας όπως πάντα. Hello big boys. Κάνουμε. Και αφού χαιρέτησα το team των ορματοφυλάκων, πάμε λίγο πιο ψηλά. Ο καιρός που λέτε σήμερα για ποδόσφαιρο είναι ιδανικός και το γήπεδο βρίσκεται σε μια εξαιρετική τοποθεσία. Πάμε όμως να δούμε τη βαθμολογία. Βρισκόμαστε στη μέση και παίζουμε με τον Ολυμπιακό Θεσσαλονίκης, μια ομάδα που μπορεί να έχει 2 βαθμούς, αλλά πιστέψτε με, τα αποτελέσματα την αδικούν. Φύγαμε όμως από διτήρια να ετοιμάσουμε τα πράγματά μας όπως κάθε φορά. Εμείς όμως θα τα δώσουμε όλα. Εδώ βάζω tape σε δάχτυλα και καρπούς. Νομίζω τώρα καταλαβαίνετε πόσο μικρά ήταν τα αποδυτήρια. Και όσο ετοιμαζόμαστε για την ομιλία του coach δεξιά, μπορείτε να δείτε μία από τις 3 καινούργιες μεταγραφές που έκανε η ομάδα, ο συγκεκριμένος θα βοηθήσει πάρα πολύ. Στη συνέχεια ο coach θα μας μιλήσει για το παιχνίδι, ένα παιχνίδι που στο μυαλό μας ίσως έμοιαζε εύκολο, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός Θεσσαλονίκης μας διέψευσε και μπράβο τους. Στην τελική, όπως λέει και ο coach όμως, είστε σε αποστολή κύριε, πάμε! Τώρα για προθέρμανση τώρα, παίρνουμε τα γάντια μας, τα τάλος 1.0 light σήμερα. Και όπως βλέπετε σήμερα θα έχουμε GoPro στο στήθος για την προθέρμανση, τουλάχιστον μέχρι τις ασκήσεις που δεν θα ενοχλεί. Καλά. Κρατάμε το 0 σήμερα. Θα προσπαθήσω. Πρέπει να με θέλει και λίγο η τύχη. Πολλές φορές απλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ρε. Δυστυχώς. Όσο καλός και να είσαι. Πρώτον που με ασκήσεις θα τρέξουμε λίγο με μπάλα για να ζεσταθούμε όπως κάθε φορά. Και εννοείται θα κάνουμε τις δρομικές ασκήσεις μας, ασκήσεις με χέρια αλλά και με πόδια, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τις βασικές ασκήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με επιστροφές, γυρνάμε την μπάλα με όλους τους τρόπους δηλαδή. Εν τω μεταξύ προσπάθησα και με το στήθος μέχρι που έγινε αυτό. Ναι, τέλος πάντων περνάμε στην επόμενη άσκηση, νομίζω καταλαβαίνετε τι κάνουμε και στο τέλος πιάνουμε μπάλα ψηλά. Θα το κάνουμε 6 φορές αυτό, 3 από κάθε πλευρά και στη συνέχεια θα περάσουμε σε αγαπημένες μου λαβές και από τις δύο πλευρές εννοείται ότι καλύτερο να γραπώνεις την μπάλα, πολύ satisfying. Και όπως και στις προηγούμενες ασκήσεις θα συμμετέχει και ο Τζέο κανονικά, εδώ του κάνω τις λαβές. Ώρα όμως για πτώσεις, εδώ θα κάνουμε 4 συνεχόμενες, 2 από κάθε πλευρά, πάντα βγάζουμε το πόδι της πλευράς για να πέσουμε σε ένα σιρτό σουτ. Εδώ μας δείχνει ο προπονητής θεματοφυλάκων την επόμενη άσκηση και εδώ ξεκινάω να την κάνω. Πείτε μου όμως στα σχόλια αν σας ενδιαφέρει τόση λεπτομέρεια στην προθέρμανση και τι άλλο θέλετε να δείτε από ένα match day video, θα τα διαβάσω όλα εννοείται. Όπως και να έχει, την ίδια άσκηση θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Μπορείς να μου δέσεις μια λεκορδόνια εδώ. Ευχαριστώ Τάι μου. Με τον μπουφάν δεν ξέρω τι κάνεις όση ζέστη, αλλά ευχαριστώ. Και πάμε τώρα σε μερικά σκαστά shoot και μετά το πρώτο από αυτά. Περίμενε. Αποφάσισα πως ήρθε η ώρα να βγάλουμε την GoPro γιατί ενοχλούσε. Ωραία! Καινούργια τεχνική αυτή. Και λίγο αργότερα την ξαναέβαλα γιατί είχαμε σέντρες. Πιάνουμε ψηλά και δίνουμε στον παίκτη που είναι στο κέντρο. Εδώ μετά από αυτή την περίεργη λαβή δοκίμασα και ένα side volley που το πέτυχα όπως ήθελα. Αυτό είναι καλό! Και το ίδιο κάναμε εννοείται και από αριστερά. Και με αυτά και με αυτά περνάμε στα τελειώματα, στα οποία τα πήγα καλύτερα από άλλες φορές, αλλά ναι, νομίζω ήταν αρκετά με αυτή την προθέρμανση. Έπεσε και η κάμερα. Πάμε στα αποδυτήρια να αλλάξουμε και να ετοιμαστούμε σιγά σιγά για τον πολύ δύσκολο σημερινό αγώνα. Έναν αγώνα που θα πρέπει να διατηρήσω για 4η φορά το clean sheet, το 0 παθητικό. Υπεύθυνος για τα επόμενα πλάνα ο Χάρης Ποτός, ο οποίος Χάρης θα πάει σιγά σιγά προς τον πάγκο της ομάδας μας για σήμερα. Πάγκος εκατομμυρίων. Εν τω μεταξύ εμείς. Αμάν! Όχι, όχι, τώρα είμαστε, έχουμε παιχνίδι. Πάμε να σοβαρευτούμε όμως λίγο, μπαίνουμε στο γήπεδο. Ετοιμός. Ήρθε η ώρα να μπούμε στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε, μάγκες, έλα, πάμε. Να ευχαριστήσουμε όσους ήρθαν να μας ζουν και γέμισαν ακόμη μια κερκίδα. Να δώσουμε τις καθιερωμένες χειραψίες με διαιτητές και παίκτες. Και τέλος να ακούσουμε την ομιλία του Σάκα και να φωνάξουμε όλοι μαζί. Ένα, δύο, τρία, μπαμ! Στείνουμε κάμερα. Και το παιχνίδι ξεκινά. Πάμε, 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 πάμε.
βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό και ήδη έχουμε καταλάβει ότι θα μας πιέσουν αρκετά. Παίζουμε ψύχρεμα όμως, και αφού χάσουμε την μπάλα στο κέντρο όπως και μερικές κόντρες, μετά θα γίνει αυτή η κάθετη και θα βγούμε πιο γρήγορα από τον επιθετικό να μαζέψουμε. Θα συνεχίσουμε το παιχνίδι δίνοντας κοντά στο Σάκα, και αφού η μπάλα αλλάξει πολλά πόδια, μέσα σε μισό λεπτό θα φτάσει στον Ίγκλι, ο οποίος θα δώσει στο Μάντνεϊ και αυτός θα βάλει ένα πανέμορφο γκολ. Κάπως έτσι το πανηγύρισα, ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει το παιχνίδι, δυστυχώς όμως δεν θα ήταν τόσο εύκολο. Και αυτό φάνηκε αμέσως όταν πήραν εύκολα μια κεφαλιά σε κόρνερ, δεν βρήκε στόχο όμως. Λίγο μετά έγινε και αυτή η σέντρα, στην οποία φωνάξαμε, μπλοκάραμε σταθερά και δώσαμε γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Γενικά έπρεπε να βρίσκουμε τρόπους να σπάμε την πίεση του αντιπάλου, και αυτό έκανα εδώ με μια προσποίηση. Και έτσι, απλά με τρεις πάσες, η μπάλα έχει φτάσει στην άλλη περιοχή. Με το Μάντνεϊ να την έχει στην κατοχή του, δεν έγινε κάποια τελική όμως. Από εμάς τουλάχιστον, γιατί οι αντίπαλοι κάνανε τελικές, όπως αυτό το μακρινό σουτ το οποίο πιάσαμε εύκολα. Το επόμενο σουτ όμως θα κοντράρει πάνω στο πόδι του Γκέλι και θα πάει πιο ψηλά η μπάλα, με συνέπεια να έρθει ο επιθετικός και να κάνει τον goal, το οποίο όμως ήταν καθαρό offside και δεν μέτρησε ποτέ, και γι' αυτό τον πανηγυρίζω και στη συνέχεια. Μια φάση που δέχτηκε αρνητική κριτική χωρίς να λάβει κανείς υπόψη την αλλαγή πορείας της μπάλας. Αλλά εντάξει, λένε ότι όταν κάνεις κάτι καλά, πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θα ήθελαν πολύ να είναι στη θέση σου, και ας μην το παραδέχονται. Αρκετή σημασία δώσαμε όμως σε αυτούς, πάμε σε ένα shoot το οποίο ελέγχαμε πλήρως και γι' αυτό άφησα την μπάλα να πάει λίγο out. Η επόμενη φάση ξεκινάει από τον τερματοφύλακα, ο οποίος κάνει μια τρομερή πάσα στην πλάτη. Ο επιθετικός θα τρέξει στο γήπεδο και θα κάνει ένα καλό σουτ το οποίο θα αποκρούσουμε, και στη συνέχεια θα διώξει ο Γκέλης εκτός περιοχής. Ένα σουτ το οποίο έσκασε ακριβώς μπροστά στα χέρια μου. Σηκώθηκα γρήγορα σε περίπτωση δεύτερου σουτ, αλλά ευτυχώς δεν χρειάστηκε δεύτερη επέμβαση. Και δεν πέρασαν ούτε λεπτά μέχρι να κάνω αυτή την πάσα στο αμυντικό μας χαφ. Την έκλεψε έξυπνο επιθετικός, έκανε και το σουτ, αλλά διώξαμε με το πόδι σωστά. Και 30 δευτερόλεπτα μετά είχαμε ακόμη μια φάση με ακόμη ένα σουτ, στο οποίο πέσαμε και μπλοκάραμε την μπάλα. Πάντα προτιμότερο είναι να πιάσει την μπάλα αν γίνεται παρά να την αποκρούσει. Κάτι τέτοιο όμως δεν θα μπορούσε να γίνει στην επόμενη φάση. Μας είχαν βάλει στη γωνία και μας κυπούσαν ουσιαστικά με ακόμη ένα σουτ το οποίο διώξαμε σε κόρνερ. Ένα πολύ δυνατό σουτ στο οποίο αντιδράσαμε σωστά, σε ένα μάτς το οποίο ήταν 1-0 και έπρεπε να βοηθήσουμε την ομάδα μας να πάρει τους 3 βαθμούς. Και το ίδιο ακριβώς ήθελε και ο Αντώνης εδώ με μια τρομερή τρίπλα, αλλά Χατζιμπαναγής. Δυστυχώς η μπάλα μετά δεν πέρασε και βγήκε κόρνερ. Το παιχνίδι συνεχίστηκε στην ίδια πίεση, αλλά έπρεπε να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας. Εδώ βρήκα ελεύθερο παίκτη στα μπακ μας και μετά από αυτή την πάσα του Ζαλίδα ο Ίγκλι κυνήγησε την μπάλα και πήραμε έστω ένα πλάγιο κοντά στην περιοχή του. Και το ίδιο ακριβώς έγινε εδώ. Μικρή προσποίηση δίνουμε στα στόπερ. Την μπάλα μετά από λίγο ξαναγυρνάει σε εμάς και δίνουμε για ακόμη μια φορά στο Ζαλίδα αριστερά, ο οποίος έκανε ωραίο κοντρόλ, αλλά δεν συνεχίστηκε η φάση μας μετά την πάσα του. Και αφού έγινε και αυτό που χρειάστηκε ο Ζάλ να μου δώσει πίσω με κεφαλιά και να μπλοκάρουμε, στη συνέχεια ήταν σειρά του Γκέλι να μου γυρίσει. Η μπάλα αναπηδούσε, αλλά ψύχρεμα δώσαμε την μπάλα στον Ιορδάνη που ήταν δεξιά. Μέχρι που τελικά ήταν η δικιά μας στιγμή με μια τρομερή πάσα του Αντώνη, αλλά ο Ματ δεν μπόρεσε να κάνει το τελείωμα που θα ήθελε. Αν και προσωπικά μου αρκεί η γκολάρα που έβαλε στην αρχή. Πάμε όμως στις τελευταίες φάσεις του ημιχρόνου, εδώ ο Ιορδάνης έδιωξε σε κόρνερ. Ναι, εδώ δεν ακούγεται, αλλά λέω στον Αντώνη μπορείς, και μου λέει πιάσ' εσύ και δέσμη μετά. Και δείτε τώρα τι έγινε. Εκτελείται το corner, η μπάλα κάπως φτάνει στα χέρια μου και δείτε σπριτ που κάνει ο Αντώνης. Ήξερα ότι ο coach δεν θέλει μεγάλες, οπότε κήκεται ξεκατευθείαν να δω αν με αφήνει, αλλά τελικά πήρα την πρωτοβουλία να του δώσω την μπάσα και αυτή πήγε ακριβώς στα πόδια του. Στη συνέχεια όμως χάσαμε την μπάλα και έγινε ένα διώξιμο. Αφήσαμε την μπάλα να μπει στην περιοχή και τον επιθετικό να πιέσει λίγο παραπάνω για να πιάσουμε και να δώσουμε συνέχεια στο παιχνίδι στο σακαλάκι. Και λίγα δευτερόλεπτα μετά το ημίχρονο τελειώνει. Και η σκέψη μου εκείνη τη στιγμή ήταν κάπως έτσι. Τελείωσε το ημίχρονο, νικάμε 1-0, αλλά δεν τα πάμε καλά η αλήθεια είναι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, δυσκολότερο από όσο περίμενα. Πάμε καλά στο δεύτερο. Ώρα λοιπόν να μας μιλήσει ο coach για το πώς θα συνεχίσουμε στο παιχνίδι. Στη διάρκεια της ομιλίας ο coach μου μίλησε και προσωπικά για το τι πρέπει να κάνω όταν μας πιέσουν πολύ ψηλά. Μετά από τόσο πίεση όλοι ήμασταν σοβαροί πλέον και έτοιμοι για να πάρουμε την νίκη και τους 3 βαθμούς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στυλ. Πάμε όμως να περάσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Vamos. Και ξεκινάμε αυτή τη φορά με μια δική μας φάση, μια κάθετη που θα προλάβει όμως ο τερματοφύλακας. Λίγο αργότερο όμως, και ενώ ετοιμαζόμασταν να κάνουμε out, κάποιος πέταξε γεμάτο μπουκάλι το οποίο έσκασε πολύ κοντά μου. Τα λόγια περιτά για τέτοια συμβάντα, το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά. Εδώ σε μια κόντρα βγήκαμε να μαζέψουμε προτού μας πιέσει ο αντίπαλος. Και εφόσον η πίεση συνεχιζόταν για τώρα, αναγκαζόμασταν να κάνουμε μεγάλες μπαλιές. Εδώ ο στόχος μου ήταν ο Αντώνης.
Ναι, δυστυχώς τα μπουκάλια συνεχίστηκαν. Από ό,τι μάθαμε, δεν ήταν οπαδοί του Ολυμπιακού, αλλά της καρδίας. Μπήκε και ο παρατηρητής στο γήπεδο, ο οποίος η αλήθεια είναι δεν μας βοήθησε και πολύ. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε μια δική μας φάση. Εδώ ο Καράς σε ωραία στον Ίγκλι, αλλά αυτός έκανε ένα κοντρόλ παραπάνω και δεν πρόλαβε την μπάλα. Η πίεση ψηλά συνεχίστηκε και πάλι, οπότε ελεύθερη παίκτη πιο μπροστά σε αυτή την περίπτωση ο Ιορδάνης. Επόμενη φάση, ένα φάουλ το οποίο ελέγχαμε και αφήσαμε να βγει κόρνερ. Και φάση συνεχιζόντουσαν, εδώ μια κάθετη θα πιάσουμε μπάλα και θα δούμε μακριά τον Ίγκλι και εκεί θα στοχεύσουμε με μεγάλο βολέ. Θα φτάσει στο στόχο. Και μετά από αρκετά πέρα δόθηκε πάσες, θα γίνει λάθος στο κέντρο και θα κερδίσει την μπάλα ο Μάντνεϊ, ο οποίος θα τρέξει στο γήπεδο. Θα φτάσει στην περιοχή, αλλά δεν θα καταφέρει να κάνει το 2-0 για την ομάδα μας. Τα λεπτά θα περάσουν χωρίς ιδιαίτερες φάσεις και για τις δύο ομάδες, με ένα σκορ που δεν μας αρκούσε, η αλήθεια είναι. Και αφού έγινε και αυτό το σουτ το οποίο πήγε πάνω από την εστία μας, είχε έρθει η ώρα για τη δικιά μας μεγάλη φάση εδώ με τον Καρά. Έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα βγήκε λίγο out. Και επιστροφή στη δική μας εστία που περιμέναμε το σκάσιμο και μαζέψαμε την μπάλα. Και με αφορμή τα παιδιά που φωνάζουν πίσω από την εστία, θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους έρχονται και με υποστηρίζουν τα παιχνίδια της ομάδας. Μου δίνετε μεγάλη δύναμη, να ξέρετε. Και πάμε σε ακόμη ένα ευχάριστο γεγονός. Εδώ θα κερδίσει πέναλτι ο Ταϊτζόγλου, ο οποίος θα το εκτελέσει κιόλας και θα κάνει το 2-0 για την ομάδα μας. Και θα το πανηγυρίσω κοιτώντας εσάς, ήξερα που κοιτάω, και με μια αγκαλιά εδώ με τον Κέλλη. Πάμε να δούμε το ψαλιδάκι του Τάι. Φανταστείτε μόνο να έμενε γκολ αυτό. Τέλος πάντων, εδώ έγινε μια πίσω πάσα, η πίεση ψηλά μέχρι και τώρα. Ακούραστη επιθετική, θα βρούμε τον Άκο στο κέντρο του γηπέδου όμως. Το παιχνίδι τελειώνει σιγά σιγά και εδώ σε μια διακοπή ο Καραΐσκος. Ναι, ωραίος ο Κάρα. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε το κόρνερ το οποίο εκτελείται και μετά από ένα αδύναμο σουτ θα φτάσει στα χέρια μας. Και μετά από αυτή την πάσα στον Καραΐσκο, λίγα δευτερόλεπτα μετά δηλαδή, το παιχνίδι τελειώνει. Και σε όλους αυτούς λοιπόν, είναι νωρίς ακόμα, αλλά έχω μια μικρή απάντηση για εσάς. Αν σου άρεσε και μόνο τότε, κάνε subscribe. Τα λέμε στο επόμενο.